Ναι, ο Παναγιώτης και η εργάτη πλέον για το Πασό. Το οποίο ήταν πολύ καλή και πολύ έξυπνη κίνηση αυτή. Στο Παναγιώτη δεν το ξέρω, αλλά μου άρεσε η κίνηση που έκανε το άνοιγμα με τις τεχνολογίες για να προσεγγίσει κόσμο, να δώσει τη δυνατότητα έκφρασης. Αποτέλεσε τον Παναγιώτη και ξέρω ότι είναι ένα τύπο που όταν δεν κουστάρει κάτι, το λέει, τελεία, εκφράζει τη αρεσκιά του και είναι δημοκρατικό. Θα πιστεύω του, συμφωνεί με κάποιον συμφωνεί, αφήνει τον κόσμο να εκφράζεται. Αυτό το θεωρώ πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ καλή κίνηση. Α, αυτό είναι κάτι που θα ξεφεύγει λίγο τα χέρια μας. Έχει να κάνει με την πολιτεία και το πόσο θα βοηθήσει αυτή στο να μειωθούν οι τιμές των συνδέσεων. Το πόσο θα υπάρχει υποδομή ώστε να υπάρχουν γρήγορα συνδέσεις και να ξαφνιστεί αυτό το πράγμα. Μετά το πόσο οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα μειώσουν και τις τιμές τους ώστε να έχουν ένα wireless δίκτυο πολύ πιο φθηνό. Δεν είναι ακριβώς το χέρι μας. Είναι καθαρά πολιτικό κομμάτι, αλλά γίνονται καλές κινήσεις. Και από το Πασό πριν ξεκίνησε μια καλή προσπάθεια, και από όσο ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν, και τώρα ξεκίνησε από την άλλη δεκαετία. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καθαρά δικό του κομμάτι, όχι αν πρέπει να το πάει και σε ένας, αλλά το πούμε ότι γίνεται κάτι. Γι' αυτό είναι αυτό που μετράει. Βασικά, αν θα είχα δηλαδή στο νου μου να σε ρωτήσω και εσύ να για δύο blogs, ας πούμε, του Μενιζέλου, ο οποίος γράφει συνέχεια και απαντάει και όλες, και το Ανδρουλάκη, ας πούμε, αλλά μάλλον είναι το πιο θετικά, ας πούμε, πες μου το σε έξι τύχη να τα επισκεφτείς. Έχω διαβάσει το blog του Μενιζέλου, όταν ξεκίνησε όταν την κάλυτα τρία τόσα στα post, ήταν wow. Το Βενιζέλο μπορεί να το θαυμάσω και γουστάρω από τον άνθρωπο για τις γνώσεις που έχει. Πολιτικά τη συμφωνεί οι απόψει μα. Μόνο τα απόψει που έχουμε τι δικέ μα σε αρκετά πράγματα. Αλλά με το ότι μπορεί πλέον και εκφράσει μια πολιτική άποψη με επιχειρήματα του, άνθρωπο είναι επιστήμονα. Η οποία έχει τα χαρακτηριστικά του, την εκφράζει με το blog, δίνει δυνατότητα σε σένα, εμένα και στην Κάλλη να το διαβάσουμε. Είτε είναι στην Ελλάδα, είτε στην Αμερική, είτε στην Βραζιλία. Δίνει δυνατότητα σε όλους εμάς πάλι να αναζητήσουμε την πληροφορία αυτή μετά από τρία χρόνια. Να πούμε, α, μη λέγεται τότε ο Βενιζέλος. Δεν γίνεται τώρα. Και σου δίνει τη δυνατότητα επίσης να απαντήσει. Ότι εγώ πιστεύω αυτό. Έλα και εσύ και πες μου τι νομίζεις. Το ίδιο και το Ανδρουλάκη. Στο Ανδρουλάκη σου δίνει ότι διαβάσει πολύ λίγα πράγματα. Είναι πιο hardcore, αλλά και πάλι το καλό που έχει να το δυνατότητα να κάνει archive την πληροφορία που διαθέτει, να τη δει όποτε θέλει, όπου θέλει, είτε στην παραλία με τον Λάμπρο, είτε στο γραφείο σου, είτε οπουδήποτε στην Αμερική, στην Ελλάδα. Έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή σου. Οκ, θα πει μαλακία, είναι κάτι σωστό, κάτι κουλό, αλλά μπορεί να εκφραστεί. Γενικώ η ιντερνετική κοινότητα. Κυρίω ότι είναι ακόμα όλοι. Γιατί βλέπω, δηλαδή, ο Βενιζέλο ήδη έβγαλε ένα κόστο που λέει ότι παρακαλώ να μην εμβρίζεται. Και το άλλο, α πούμε, που βλέπω συνέχεια είναι ότι αναφέρει ένα θέμα για την παιδί. Και αρχίζουν και γράφουν, α πούμε, για οτιδήποτε θυμηθεί. Αυτό είναι. Κάτι που συνέβαινε πάντα. Από σήμερα, το πρώτο με την παραμικρή ευκαιρία που το θυμίμα, μάλλον. Έλεγε κανείς να λέει γιατί η μαμά τον έτρεπε το βράδυ, γιατί πήγε έξω, γιατί φόρησε μετικόμενα, γιατί αυτό, μια μία από τους δύο κόσμο. Δεν έχει να κάνει τόσο με το ίντερνετ, όσο γενικά με τη συμπεριφορά του κόσμου. Αν το ίντερνετ κάνει κάτι, είναι ότι εντείνει το φαινόμενο. Γιατί καθένα έχει μια ίδια επιστολή από όλα, πρέπει να από ένα nickname, οπότε ό,τι και να πει, πολύ λίγο τον μοιάζει, γιατί σου πει ποιο δεν ξέρει. Μπορώ να γράψω ένα ανώνυμο σχόλιο, μπορώ να γράψω ότι με λέμε Σούλα, ή με λέμε Μπάμπη. Ναι, δεν ξέρει κανείς, οπότε υπάρχει μεγαλύτερη ασυδοσία από αυτό. Σε αυτή την ασυδοσία που μερικοί ζητάνε, ας πούμε, να υπάρξει παρακολουθήση και στο κερδί, όπως είναι οι κάμερες, ας πούμε, στην τεχνική μας ζωή,
μετά να πούμε ότι και καλά όταν θα μπαίνει, θα υπάρχει παντού το IP σου να φαίνεται. Θα έχει το σταθερό, το static IP σε λίγα χρόνια. Αυτό ναι, υπάρχει αυτή η διάθεση. Δεν νομίζω ότι θα πετύχει και μάλιστα πριν από 2 ή 3 μέρες το Google ανακοίνωσε ότι θα πάει ένα βήμα πιο πέρα και ενάντια στην Αμερικανική κυβέρνηση που θέλει να εφαρμόσει κάτι τέτοιο. Και θα αφαιρέσει από τα στατιστικά στοιχεία που κρατάει IP διευθύνσεις και κομμάτια που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να αναγνωρίσει ένα χρήστη. Αυτό το κάνει σε κομμάτι δεδομένων που κρατάει εδώ τη διάρκεια ζωής 12 με 18 μήνες. Οπότε, ό,τι υπάρχει από το Google τόσο παλιό, πλέον, αν κάποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, η κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει πλέον την δυνατότητα να ταυτοποιήσει εσένα με τα δεδομένα αυτά. Μπορεί να κάνει πολύ θετικό. Δηλαδή, αν το κάνει το Google αυτό, δείχνει ότι θα έχει μια διάθεση. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει κάτι, αλλά είναι μια διάθεση που λέει: μεγάλε, οκ, θα κάνει αυτό, αλλά εγώ είμαι εταιρεία και θέλω να κάνω αυτού του πίσω γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το καλό.